να εκπληρώσουμε το φυσικό μας προορισμό. Και σε αυτό επάνω το ερώτημα μας απαντάει το βιβλίο «Η κρυμμένη γνώση», που το έχω εδώ και καιρό. Ακούτε και τη μουσική αυτή του Μπετόβεν, η οποία είναι πάρα πολύ ρομαντική, πάρα πολύ έτσι νοσταλγική, πάρα πολύ όμορφη. Σας την προσφέρουμε, το άνθος και τη μουσική, και ευχόμεθα η ζωή όλων μας να είναι ήρεμη, χαρούμενη, δημιουργική και ανθοφόρος. Πριν να προχωρήσω, να σας παρουσιάσω την καλεσμένη που βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Είναι η Μέρη. Σε ευχαριστούμε, Μέρη. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Έχουμε ξανακάνει μια εκπομπή. Ναι, άλλη μια εκπομπή. Έχουμε ξανακάνει μια εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε ότι εσύ είσαι οικολόγος, που δόκιμη μάλλον, σχέση με εμένα, γιατί εγώ είμαι πολλά χρόνια στην οικολογία. Είσαι εγώ καινούργια. Ευχάριστη, ναι. Είσαι καινούργια. Και εκπροσωπείς τους τηλεθεατές. Επειδή οι τηλεθεατές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας, εκπροσωπείς τους τηλεθεατές. Ό,τι λέμε και ό,τι δεν είναι κατανοητό, να το ρωτάς. Για λογαριασμό των φίλων που μας παρακολουθούν. Λέω να ακούσουμε λίγο μουσική, να δούμε και να ετοιμαστείς κι εσύ έτσι ψυχολογικά να τραγουδήσεις. Εκτός αν θες να τραγουδήσω, να τραγουδήσω εγώ για να σου δώσω θάρρος. Όχι, εντάξει, το έχω το θάρρος. Λοιπόν, οπότε να ρίξουμε το φακό λίγο στο λουλούδι και να βάλουμε λίγη μουσική για να πάρουν χαρτί και στυλό. Ωραία. Να σημειώνουν. Λοιπόν, για να δούμε. Να δούμε πάλι το φυτό, το όμορφο φυτό εδώ, και να ακούσουμε τη μουσική για να πάρουμε χαρτί και στυλό. Και εντάξει εδώ εκεί στην οθόνη, ακούμε λίγο μουσική, χαλαρώνουμε. Αυτό το πράγμα, τι πανέμορφο. Μόνο ένα ευρώ. Μόνο ένα ευρώ κάνει αυτό το πράγμα. Ένα ευρώ. Είναι... Θα το βρείτε Πανεπιστημίου 57 από αύριο, γιατί τώρα έχει τελειώσει. Πανεπιστημίου που είναι εκτός των άλλων, διαθέτουμε και πανέμορφα στολίδια, πανέμορφα δημιουργήματα, τι να πούμε. Και μου φαντάζομαι να προλάβατε να πείρετε. Πάντα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα τετράδιο, ένα σφυρματάριο και να γράφουμε κάθε ιδέα που μας, κάθε ό,τι ακούμε πολύτιμο. Τέτοιες εικόνες, έχουμε και πολλά προϊόντα έχουμε φέρει να σας δείξουμε, τι θα προλάβουμε. Ας αρχίσουμε όμως από το τραγούδι. Να πούμε ένα παλιό τραγούδι που είναι αγαπημένο σε πολύ κόσμο. Το Χόρν, το τραγούδι. Βέβαια τώρα είμαστε και ακαπέλα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει η χλωμή αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτήν τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλάει, μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεγγόβολα και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια, η κάθε μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει, που γέμισε μαράζει την άδεια μου αγκαλιά. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεγγόβολα και μας χαμογελά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μέρη. Και εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, διότι το τραγούδι είναι μια εκδήλωση χαράς. Μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης για το δώρο της ζωής. Δεν πρέπει να τραγουδάνε μόνο οι όσοι έχουν καλή φωνή. Όλος είναι ο κόσμος. Είναι και η μακροζωία. Όταν πρέπει έχουμε στενοχώριες και τα έχουμε. Να μην ακούμε τους άλλους να τραγουδάνε. Καλά είναι να τους ακούμε, αλλά πιο καλά να τραγουδάμε και εμείς οι ίδιοι. Σωστά. Και με την ευκαιρία αυτή να πούμε στον κόσμο ότι κάθε Σάββατο έχουμε 7 με 8 έχουμε γιορτή. Στην Πανεπιστημίου 57. Και η Μέρη τραγουδάει με το μικρόφωνο και με
κομπανιάρισμα με κιθάρα. Με... Ναι, έχουμε και το Φίλιππα εκεί πέρα. Ναι, λοιπόν, οπότε είναι τελείως το μικρόφωνο, αλλάζει τελείως το μεγάφωνο, το μικρόφωνο. Αλλάζει τελείως τη φωνή, ναι, το μικρόφωνο. Δηλαδή, εγώ δεν σε γνώρισα που τους άκουσα από το μικρόφωνο. Λοιπόν, Σάββατο, κάθε Σάββατο. Έχουμε και ωραίο κρασί και ωραίους χυμούς με τζίντζερ. Χωρίς καπνούς τσιγάρων, χωρίς να μας λούζει νικοτίνη και ευχάριστο περιβάλλον. Βαδερά τρόφιμα. Και χορεύουμε. Σημειώστε το, σας είπα να πάρετε χαρτί και στυλό. Σημειώστε λοιπόν, μόνο με 5 ευρώ παίρνετε ένα ποτό, φρούτα και ζωντανή μουσική και τραγούδια. Κάθε Σάββατο σημειώστε το αυτό. Προκειμένου να πάτε 57. Κάπου αλλού και εκεί κάνουμε και γυμναστική. Δηλαδή ο χορός είναι η καλύτερη γυμναστική. Ναι. Και χορεύουμε δυναμικά, έτσι. Βεβαίως. Να έρθετε να δείτε και το χώρο και να αισθάνεστε όμορφα, γιατί η διασκέδαση είναι ωραίο πράγμα. Γεμίζεται λοιπόν, αρμονία. Να μπούμε τώρα στο θέμα μας, η κρυμμένη γνώση. Ποια είναι η κρυμμένη γνώση? Θα ήθελα αυτή τη φορά να το πω με μια προσευχή, πώς να πούμε, με μια έκφραση ευχαριστειών που κάνουμε κάθε πρωί στον οροπό, στο θεραπευτήριο της φύσης. Κάνουμε μια ορειβασία για μισή ώρα, μία ώρα. Γυρίζουμε όρη και βουνά, περπατάμε και εκεί αγκομαχάμε και είναι πολύ καλή άσκηση με την ορειβασία. Ανίατοι καρδιοπαθείς θεραπεύονται και όλες οι αρρώστιες θεραπεύονται. Λοιπόν, κάθε πρωί αν έρθετε εκεί θα πάμε στη ορειβασία και όταν τελειώνουμε όλες τις ασκήσεις, κάνουμε και ένα πρόγραμμα ασκήσεων, λέμε και μια προσευχή. Την έχεις ακούσει, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Η Μέρη φιλοξενείται προς το παρόν, έτσι σπουδάζει την οικολογία στην πράξη. Φιλοξενείται στο θεραπευτήριο της φύσης. Ήρθα για 2 μέρες και μου άρεσε τόσο πολύ και έχω 15 μέρες. Λοιπόν, δεν σου κάνει καρδιά να φύγεις εκεί. Γιατί είναι το περιβάλλον είναι φανταστικό. Πάνω σε ένα βουνό, σε ένα απέραντο δάσος, με απέραντα δάση με οξυγόνο, με μαγευτική θέα. Με τροφές οι οποίες δεν σε βαραίνουν. Δηλαδή... Όχι, και δεν πεινάμε. Φρούτα και σαλάτα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να προλάβεις πολλές αρρώστιες, πρόληψη και να θεραπεύσεις όλες τις υπάρχουσες αρρώστιες. Όλες οι αρρώστιες εμείς τις προκαλούμε και εμείς τις θεραπεύουμε. Και μπορείτε δοκιμαστικά να τα δείτε αυτά για να τα εφαρμόσετε στο θεραπευτήριο της φύσης. Και το κόστος είναι μόνο 15 ευρώ η διαμονή και 7 ευρώ το φαγητό. Δηλαδή είναι ελάχιστα χρήματα για να μάθετε όλη σας τη ζωή να ζείτε. Και Σαββατοκύριακο είναι ωραία να έρθουν, να γνωρίσουν μια εκδρομούλα, να μείνουν. Κάτι μου λένε εδώ που...